Οι απολογίες 4 και 5 είναι μια τελετή αυτοπροσδιορισμού, τη λέμε. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Δηλαδή, ένα σταμάτημα στον χρόνο ενός ανθρώπου μόνου. 14, 14, 14. Σε μια στιγμή που αναρωτιέται από πού έρχεται, πού βρίσκεται και πού πηγαίνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της παράστασης, το τραγούδι. Έχουμε έναν χορό, ο οποίος τραγουδάει ένα πολυφωνικό τραγούδι ξανά και ξανά καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης. Ενώ μπροστά, δύο άνθρωποι, εξεταζόμενοι ή και οφελώς, προσπαθούν να περάσουν μια εξέταση μπροστά σε έναν εξεταστή για να κριθεί το κατά πόσο θα μπουν ή όχι, θα ενταχθούν στον χορό αυτόν, στο κοινωνικό σύνολο που βρίσκεται πίσω. Απορώ πως κρατηθήκατε τόση ώρα και δεν με τιμωρήσατε. Ξέρω πως σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να μας χτυπήσετε, να μας κλωτσίσετε μέχρι να λιποθυμήσουμε. Να μας κόψετε τα μαλλιά πολύ κοντά, να μας κόψετε τα νύχια το ίδιο κοντά για να μπαίνουν στο κρέας των δακτύλων μας. Να μας κόψετε το νερό, να μην μπορούμε να κάνουμε μπάνιο. Ο ρόλος μου στις απολογίες 4 και 5 είναι της εξεταζόμενης. Και ενώ στην αρχή ξεκινάω με αντιστάσεις, στο τέλος διατίθεμαι να αλλάξω κάτι πολύ πυρηνικό δικό μου για να μπω στην ομάδα. Πήγες και τον βρήκες. Μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία του γάμου, πήγες και τον βρήκες και του είπες να μην παντρευτεί. Ο Βασίλης παντρεύτηκε. Η παράσταση Απολογίες 4 και 5 προέκυψε μέσα από την συνάντησή μας στην Δημιουργική και την Ωραία με τον Ευθύμη Φιλίππου, που θέλαμε να γράψουμε ένα έργο που θέτει κάποια ερωτήματα σε σχέση με το τι σημαίνει προχωράω, τι σημαίνει επιτυχία, τι σημαίνει εντάσσομαι και πώς φέρω ή δεν φέρω ή πώς διαπραγματεύομαι τα δεσμά που κουβαλάω. Αυτός είναι ο καρπές και αυτό είναι το χαλί και αυτό είναι το φωτιστικό και αυτός είναι ο τείχος της, λέω, και αυτή είναι η βεράντα, εμένα με αγαπάς, αυτούς εκεί, όχι, εμένα όμως ναι. Ο δικός μου ρόλος στις Απολογίες 4 και 5 είναι αυτός του εξεταστή. Είναι μια μορφή η οποία δανείζεται στοιχεία από διαφορετικά πρόσωπα και τα φέρνει αυτά πάνω στη σκηνή, από πιο κοινωνικές μορφές εξουσίας, όπως ένας εξεταστής μιας σχολικής εξέτασης, ένας αστυνομικός ανακριτής, αλλά και από πιο έτσι οικίες προσωπικές μορφές εξουσίας, όπως είναι ο πατέρας, η μάνα μέσα στο σπίτι, ή ακόμα και αυτή η φωνή που έχουμε μέσα μας, η οποία θέτει σε κρίση τα πράγματα που συναντάμε στη ζωή μας.